Γεια σας, ένα νέο βίντεο σήμερα στο Paxi Shop για να δούμε ένα βασικό εργαλείο στην κουζίνα μας που δεν είναι άλλο από τις σπάτουλες, στις οποίες θα δούμε δύο βασικές κατηγορίες. Τις ξύλινες και τις σπάτουλες της Μαρίζα από σιλικόνη. Θα δούμε λοιπόν πού χρησιμοποιούμε την κάθε μία και τα χαρακτηριστικά τους. Θα ξεκινήσω από τις ξύλινες, τις κλασικές κουτάλες που τις βρίσκουμε σε πολλά σχέδια και στο Paxi Shop. Οι συγκεκριμένες είναι από ελιά, αυτές που έχουμε στο Paxi Shop. Έχουν έναν χαρακτήρα vintage, ακριβώς επειδή κρατάνε πολλά χρόνια, ειδικά αν τις συντηρούμε σωστά, μπορούμε να έχουμε κουτάλες από τη μαμά μας, από τη γιαγιά μας. Έχουν ένα βασικό χαρακτηριστικό τους, είναι ότι το υλικό, το ξύλο είναι μη αγώγημο και έτσι μπορούμε, ενώ ανακατεύουμε κάτι το οποίο κάτω έχει μεγάλη θερμοκρασία, υψηλή, το χερούλι να παραμένει κρύο. Συνήθως η χειρολαβή τους είναι βολική και αυτό μας βοηθάει, επειδή τις χρησιμοποιούμε κυρίως στη μαγειρική, στο να ανακατεύουμε αναδιαστήματα ή και για μεγάλα χρονικά διαστήματα το φαγητό μας. Επίσης, οι ξύλινες κουτάλες δεν χαράσουν τα σκεύη μας, τα αντικολλητικά τηγάνια, τις κατσαρόλες μας. Θα συναντήσουμε βασικά δύο είδη, τις κυκλικές κουτάλες και τις ίσιες. Τις κυκλικές τις χρησιμοποιούμε, τις στρόγγυλες δηλαδή, με τα υγρά, στο να ανακατεύουμε τις σάλτσες, βοηθάει πολύ. Ενώ τις ίσιες, μας βοηθάει η ίσια πλευρά στο να ξεκολλήσουμε κάτι από τον πάτο ή στο να ξεχωρίσουμε κάτι όπως τον κυμά όταν θέλουμε να το σοτάρουμε. Όμως έχουν και κάποια αρνητικά. Ένα από τα χαρακτηριστικά του ξύλου είναι ότι είναι απορροφητικό υλικό και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να απορροφά οσμές και χρώμα. Γι' αυτό επίσης κρατάει περισσότερο υλικό πάνω του. Αυτό το κάνει πιο δύσκολο στο πλύσιμο φυσικά. Επίσης δεν βάζουμε ποτέ ξύλινες κουτάλες σε πλυντήριο πιάτων, γιατί η μεγάλη θερμοκρασία και το μούλιασμα που τους κάνει θα χάσει το σχήμα του και το ξύλο ακόμα μπορεί και να ανοίξει, να χαλάσει. Γι' αυτό ποτέ οι ξύλινες κουτάλες στο πλυντήριο πιάτων. Και πάμε τώρα στις Μαρίζ μας. Βασικό χαρακτηριστικό τους και αυτό που πρέπει να προσέχουμε είναι να μην χρησιμοποιούμε πλαστικές από καουτσούκ σπάτουλες, γιατί δεν είναι κατάλληλες για τα τρόφιμα, δεν αντέχουν στις υψηλές θερμοκρασίες. Πρέπει να είναι από σιλικόνη, όπως και αυτές εδώ στο Paxi Shop που έχουμε, που αντέχουν μέχρι τους 230 βαθμούς Κελσίου και να είναι ειδικές για τα τρόφιμα. Θα τα βρούμε σε πολύ όμορφα χρώματα και σε πολλά σχήματα και τις χρησιμοποιούμε βασικά για τη ζαχαροπλαστική μας. Επίσης, οι Μαρίζα από σιλικόνη δεν χαράσουν τα σκεύη μας. Είναι λιγότερο απορροφητικές σε οσμές και χρώμα από τις ξύλινες. Μπαίνουν σε πλυντήριο πιάτο και δεν αλληλεπιδρούν με βούτυρα και έλαια και αυτό τις κάνει να καθαρίζουν πιο εύκολα. Βρίσκουμε κυρίως δύο ειδικές σε αυτές, τις πιο μεγάλες και πλατιές, οι οποίες βοηθούν χάρη στην εύκαμπτη άκρη τους, να πάρουμε όλο το υλικό και όταν θέλουμε να αδειάσουμε ένα μπολ, στο να ανακατεύουμε μεγάλες ποσότητες αλαφράτα όταν θέλουμε να ενώσουμε μαρέγκα με ένα μείγμα, που μπορούμε να το κάνουμε με αυτές πολύ απαλά. Φυσικά βοηθούν στο να στρώσουμε από πάνω σε ένα κέικ, γκανάζ, βουτυρόκρεμα, ό,τι θέλουμε. Και φυσικά τις χρησιμοποιούμε στα μεγάλα μείγματα, ενώ τις μικρότερες μας βοηθούν στις λεπτομέρειες, όταν θέλουμε να πάρουμε από ένα συγκεκριμένο σημείο του μπολ κάτι ή όταν θέλουμε να αναμίξουμε μικρότερες ποσότητες. Βέβαια, η μεγάλη χειρολαβή πάντα είναι πολύ βοηθητική, ώστε να απέχει το χέρι μας από το σημείο στο οποίο ανακατεύουμε. Ελπίζω να βρήκατε βοηθητικό αυτό το βίντεο, γράψτε μου από κάτω στα σχόλια τις απορίες σας. Μην ξεχνάτε να ακολουθείτε και το Paxi Shop σε Facebook και Instagram. Εμείς θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο. Μέχρι τότε να περνάτε καλά. Γεια σας!